Εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Γιάννη, εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ. Κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Ήσασταν και στο Εθνικό Συμβούλιο χθες, εννοούμε και προσωπικά εκπροσωπήσατε του ΕΛΑΜ. Τι κατά τη γνώμη σας έχει αφήσει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τη χθεσινή συνεδρία και ποιος ο προβληματισμός και η θέση σας για την επόμενη μέρα μετά το Κραμοντάνα? Λοιπόν, εμείς αυτό που εκφράσαμε και βγαίνοντας από το Εθνικό Συμβούλιο ήταν ο προβληματισμός μας για το ότι σπαταλήσαμε αρκετή από την ώρα για να συζητούμε και πάλι για το ποιος ευθύνεται για το αδιέξοδο στο Κραντς Μοντάνα, τι έγινε στο Κραντς Μοντάνα, τους διάφορους διαλόγους. Και δυστυχώς δεν αξιοποιήσαμε την ώρα μας στο να δούμε την επόμενη μέρα. Κάτι το οποίο, κατά την άποψή μας και όπως έχουμε άλλωστε τοποθετηθεί, θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Και τι εννοώ με αυτό? Μετά τις παραχωρήσεις του Νίκου Αναστασιάδη ή όπως τις αποκαλούν, μετά τις προτάσεις του Νίκου Αναστασιάδη στην τουρκική πλευρά, πλέον φάνηκε ξεκάθαρα μετά το ναυάγιο ότι η συγκεκριμένη μορφή λύσης του Κυπριακού στη βάση που επιδιώκεται εδώ για αρκετά χρόνια είναι ανέφικτη, ανεδαφική, ουτοπική μπορεί να την αποκαλέσω, αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Όταν τους δώσαμε τόσα πολλά πλεονεκτήματα, όταν τους κάναμε τέτοιες προτάσεις και πάλι οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι θα πρέπει τέλος να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούμε την επόμενη μέρα και ότι αυτή η μορφή λύσης δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια μορφή που θα είναι βιώσιμη και λειτουργική. Όταν λέτε μορφή λύσης που δεν μπορεί πλέον να είναι το αντικείμενο συζήτησης, εννοείται τη διεζωνική διακοινωτική ομοσπονδία ή και την ομοσπονδία σκέτη? Η ομοσπονδία γενικότερα θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί όπου και αν εφαρμόστηκε αυτή η ομοσπονδία πάνω σε εθνοτικές διαφορές, και δεν μιλάω για διεζωνική διακοινωτική ομοσπονδία, λέω γενικότερα η ομοσπονδία και βάσει συγκεκριμένη έρευνα την οποία έχουμε κάνει, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ή όπου λειτουργήσε υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Ας πάρουμε τα παραδείγματα του Βελγίου, όπου είναι για τους συνταγματολόγους και διάφορους πολιτικούς επιστήμονες έναν κακό παράδειγμα ομοσπονδίας που υπολειτουργεί. Μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος του Βελγίου είπε ότι το Βέλγιο δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Επίσης, άλλα παραδείγματα κακό ομοσπονδίου είναι η Τσεχοσλοβακία, η Ιουγκοσλαβία που έχουν καταρρεύσει και μάλιστα η Ιουγκοσλαβία ήταν και μέσα σε έναν τεράστιο λουτρό αίματος. Άρα η πρότασή σας είναι για τι είδους λύση? Εμάς η πρότασή μας είναι να ψάξουμε ένα νέο μοντέλο λύσης που είναι το ενιαίο κράτος, το μοναδικό, βιώσιμο και λειτουργικό. Mm-hmm. Και όταν λέω ενιαίο κράτος, εννοώ ότι οι Τουρκοκύπροι θα έχουν τη θέση τους στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως τους αρμόζει, όπως είναι οι Λατίνοι, οι Μαρονίτες και ούτω καθεξής. Η κάθε μειονότητα στην κάθε Κύπρο έχει δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Αυτά θα πρέπει να εξασφαλιστούν και για τους Τουρκοκύπριους και πάνω σε αυτό θα πρέπει να κινηθούμε για την επόμενη μέρα στο Κυπριακό. Τώρα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία μετά από αυτόν τον αδιέξοδο. Χρυσές ευκαιρίες δόθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών αρκετές φορές, δυστυχώς δεν τις αξιοποιήσαμε. Και να πάρω μόνο τις τελευταίες, ήταν το 2004 όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός είπε έναν περήφανο όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ και δυστυχώς εκεί πέρα χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε για να υπάρξει επιτέλους αυτή η αλλαγή στρατηγική στο Κυπριακό, να βρούμε μια νέα λύση στο Κυπριακό, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε το δημοψήφισμα του Κυπριακού Ελληνισμού. Κύριε Γιάννη, επιτρέψτε μας, τι θέτε το ερώτημα από αρκετούς? Εάν λοιπόν 43 χρόνια προσπαθούμε για το ολιγότερο, την διζωνική διακοινωτική ομοσπονδία και δεν τα καταφέρνουμε, εάν θέσουμε το περισσότερο, το μείζον αντί του ελάσσον, δηλαδή το ενίο κράτος, θα τα καταφέρουμε καλύτερα, δηλαδή στα 5 δεν τα καταφέρουμε, στα 25 δεν τα καταφέρουμε? Δεν είναι θέμα του περισσότερο ή το λιγότερο, είναι θέμα των δικαίων που έχουμε σαν Κυπριακός Ελληνισμός. Οι πολιτικοί λένε πολλές φορές, διάφοροι που φιλοξενούνται και στα στούτιο, διάφοροι άλλοι πολιτικοί, λένε είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του ευταίου. Διαφωνώ κάθετα με αυτούς, γιατί η πολιτική είναι η τέχνη των συμφερόντων. Και πρέπει η πολιτική να ακολουθείται με τέτοιον τρόπο ώστε να στρέψουμε τα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά συμφέροντα και τα συμφέροντα διεθνώς υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα άλλο θέμα που τίθεται, αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής.
Εάν εμείς λέμε ότι θέλουμε λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση του κεκτημένου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα ψηφίσματα και οι τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούν για διζωνική κοινοτική ομοσπονδία και τίθεται το ερώτημα από κάποια κόμματα τουλάχιστον, ορισμένα από αυτά πολύ σημαντικά με την έννοια της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. Εάν είναι ρεαλιστικό και ποια θα είναι η αντίδραση, αν πάμε σε όλους αυτούς στα Ηνωμένα Έθνη και να τους πούμε ότι ξέρετε δεν θέλουμε πια διζωνική δικαιοτική ομοσπονδία, θα πάμε για ενιαίο κράτος. Θα βρούμε ανταπόκριση, θα βρούμε κατανόηση ή μήπως θα δώσουμε ευκαιρία, λένε, στην Τουρκία να κάνει τους σχεδιασμούς της πλέον με την άνεση της. Λοιπόν, θα σας πω ότι τα πρώτα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την εισβολή δεν λέγανε για διζωνική δικαιοτική ομοσπονδία και υπάρχουν και συγκεκριμένα ψηφίσματα τα οποία έχουμε εγκαταθέσει και μέσα στις προτάσεις που έχουμε δώσει στο Εθνικό Συμβούλιο για Αλλαγή Στρατηγικής, στα οποία δεν κάνει καμία αναφορά για διζωνική ομοσπονδία, αλλά λέει για άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, λένε διάφορα για άμεση αποχώρηση των επίκων κ.ο.κ. Άρα αυτά τα ψηφίσματα δεν τα έχουμε αξιοποιήσει μέχρι σήμερα. Το αν έχει δικαίωμα ο λαός μας σε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού και όχι μια ανεσφαλμένη λύση όπως είναι η διζωνική ομοσπονδία, αυτό πηγάζει μέσα από το Γενικό Χάρτη των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσω ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε γίνει ένας από τους κύριους του στόχους, ήταν η αυτοδιάθεση των λαών. Δηλαδή η πλειοψηφία του λαού να καθορίζει το μέλλον του χωρίς κανείς να επεμβαίνει σε αυτό. Εμάς, ποιος είναι αυτός που θα μας απαγορεύσει ποιο είναι το μέλλον μας? Είπατε πολύ σωστά πριν για ρεαλιστική πολιτική και όπως λένε και το κυβερνητικό κόμμα σήμερα για πατριωτικό ρεαλισμό. Μα ρεαλισμός δεν είναι εφαρμόσουμε μια λύση που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Προκάλεσα πολλές φορές πολλούς πολιτικούς να μου πούνε μια χώρα που υπάρχει αυτού είδους ομοσπονδία και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Αντιθέτως, για να λειτουργήσει ένα μοντέλο, μια κρατική δομή σε έναν κράτος, θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο κράτος όπου θα υπάρχουν η πλειοψηφία που θα κυβερνά και η μειοψηφία με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τις αρμόζουν. Και όσον αφορά τώρα το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, όπως ανέλησα χθες και στο Εθνικό Συμβούλιο, το Κυπριακό θα πρέπει να στηριχθεί πάνω σε τρεις άξονες. Το Κυπριακό είναι πρώτα απ' όλα διεθνές πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα γιατί έχει βάλει μια τρίτη χώρα σε μια άλλη χώρα και καταπατά τα εδάφη της. Είναι επίσης ευρωπαϊκό πρόβλημα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία πέραν των άλλων καταπατά ευρωπαϊκά εδάφη. Άρα αμέσως πρέπει να τεθεί και σαν ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν γίνεται επί ημερών κρίσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Όταν υπήρχε αυτός ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Τουρκίας, ούτε και μια χώρα να μην έχει πει μια λέξη για το μείζον ευρωπαϊκό ζήτημα που είναι το Κυπριακό. Όλοι έλεγαν για ανθρώπινα δικαιώματα, όλοι έλεγαν για μετανάστες. Ο τρίτος άξονας, το Κυπριακό είναι επίσης και περιφερειακό ζήτημα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την τουρκο-αιγυπτιακή κρίση, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κρίση με τη Συρία, μεταξύ της Τουρκίας. Με όλη την περιοχή γύρω μας υπάρχει κρίση με την Τουρκία. Επίσης υπάρχει και κρίση με το Ισραήλ. Μάλιστα, με τις τελευταίες δηλώσεις του Ισραήλ. Θα πρέπει όλοι αυτοί να αντιληφθούν ότι στην Κύπρο θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που θα είναι προς συμφέρον του κυπριακού ελληνισμού και που θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα, ούτως ώστε να στρέψουμε τα διεθνείς βλέμματα και όλα τα συμφέροντα υπέρ της δικής μας θέσης και των κυπριακών συμφερόντων και των θέσεων ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να έχει συμφέροντα η Τουρκία και να ελέγχει την περιοχή μέσω αυτής της λύσης της ζωνικής δικαιοτικής ομοσπονδίας. Ευχαριστούμε κύριε Γιάδη, εκτός και αν έχετε να προσθέσετε κάτι ως κατάληξη. Λοιπόν, ως κατάληξη θα πρέπει τέλους ο κυπριακός ελληνισμός θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν ζητιανεύουμε για μια λύση. Έχουμε δικαίωμα στην απελευθέρωση. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους παράγοντες, θα πρέπει να κινηθούμε με τέτοια στρατηγική, αξιοποιώντας γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά συμφέροντα. Και κάτι που θα ήθελα να τονίσω, πολλές φορές λένε διάφοροι ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αδύναμο κράτος. Η Κύπρος είναι μέλος των ΟΕΕ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγνωρισμένο κράτος και υπάρχει ένα τεράστιο ενεργειακό μέλλον για την Κύπρο. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα αυτά προς συμφέρον των δικών μας συμφερόντων και θα πρέπει να κινηθούμε με τέτοια δομή, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε και να βρούμε μια λύση που είναι η απελευθέρωση της Κύπρου. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε, φτάσαμε στο τέλος.